Είμαστε έτοιμοι. Νομίζω ότι έγινε ένα παιχνίδι ανάλογα με αυτά που θα δούμε στο πρωτάθλημα, που από ό,τι φαίνεται σε αυτό τον όμιλο θα είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Η εικόνα του παιχνιδιού ήταν περίπου από δύο ομάδες ισοδύναμες. Ίσως όποια ομάδα έβαζε τον γκολ, εμείς πλησιάσαμε στο πρώτο ημίχρονο, είχε και η Βέρεια ευκαιρία. Νομίζω όμως ότι στο τέλος είχαμε με 6 αλλαγές που σε μένα προσωπικά μου συνέβη πρώτη φορά στην ποδοσφαιρική μου καριέρα. Με τα καινούργια πράγματα έχει αλλάξει και το ποδόσφαιρο όλη αυτή η ιστορία. Νομίζω ότι βάλαμε παιδιά που βοήθησαν πραγματικά και κάπου εκεί είχαμε ίσως αυτό το λίγο το κάτι παραπάνω μαζί με μια πίστη ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Δεν είναι αυτή η ομάδα μας, έχουμε πολύ περισσότερο και το είπαμε μέσα, αλλά παίρνουμε σαν θετικό το αποτέλεσμα και προχωράμε. Ήταν ένα παιχνίδι πραγματικά πάρα πολύ καλό, νομίζω και για τις δύο ομάδες χρήσιμο. Έτσι πρέπει να το αξιολογήσουμε και οι δύο ομάδες. Ερωτήσεις? Ναι, ναι. Ο ΑΣΑ πάει για πρωταθλητισμό, πάει για μια καλή πορεία. Και ποιους βλέπεις έτσι να πρωταθλητισμό? Θα μιλήσω καθαρά και έντιμα. Όταν παρουσιάζεις κάποιους παίκτες οι οποίοι είναι πρωταγωνιστές, δεν μπορείς να πεις ότι δεν πας να πρωταγωνιστείς. Σαν οργανισμός όμως αυτή η ομάδα έλειπε 4-5 χρόνια από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και πιστεύω πραγματικά ότι είναι μια χρονιά, όσο και να ακούγεται περίεργο, μεταβατική που θα δοθεί βάση στο οργανωτικό κομμάτι. Θα συνδυαστεί όμως από μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα και όπου φτάσουμε. Θα έλεγα ότι ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ήταν ανάμεσα σε δύο πολύ καλές ομάδες για την κατηγορία. Και καλές ομάδες γιατί έχουν ενισχυθεί, υπάρχει ποιότητα στο ρόστερ, υπάρχει βάθος και γενικά η εικόνα των ομάδων από αυτό το παιχνίδι έδειξε ότι θα είναι ομάδες οι οποίες θα είναι ψηλά και θα πρωταγωνιστήσουν στο βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος. Θα έλεγα ότι το πρώτο ημίχρονο είχαμε πάρα πολύ καλό ρυθμό. Θα έλεγα ότι ακριβώς βάσει πλάνου και τακτικής γνωρίζαμε τι θέλουμε και τι ζητάμε στον αγωνιστικό χώρο και μας έδωσε τη δυνατότητα να κάνουμε 4 τελειώματα, τα οποία ήταν τα 3 τα σουτ και μια κεφαλιά του Γαβριλίδη, απέναντι σε ένα τελείωμα στο 25, μια καλή ευκαιρία που είχε η Καρδίτσα. Θα έλεγα όμως ότι ήταν ένα ημίχρονο το οποίο δικαιωματικά μας άνοικε και θα μπορούσαμε, ας πούμε, να πάρουμε κάτι περισσότερο από αυτό. Στο δεύτερο ημίχρονο, παρότι δεν έπεσε ο ρυθμός, δεν έπεσε η διάθεση και οι δύο ομάδες, ήταν ένα ανοιχτό παιχνίδι, δεν υπήρχε σκοπιμότητα και οι δύο ομάδες προσπαθήσαν από μεριά τους να μπορέσουν να πετύχουν κάτι. Δυστυχώς οι άμυνες και των δύο ομάδων, θα έλεγα, και γενικά η αμυντική τακτική ήταν τέτοια και των δύο ομάδων που δεν επέτρεψε και σε εμάς, αλλά και εμείς στον αντίπαλο να δημιουργηθούν γενικά προϋποθέσεις για κάτι. Το παιχνίδι πήγε στην παράταση. Θα έλεγα ότι η ίδια διάθεση και από τις δύο ομάδες συνεχίστηκε και ο αντίπαλος έκανε αλλαγές και εμείς θα έλεγα ότι φορτώσαμε την επιθετική μας ζώνη με φρέσκα πόδια. Ζητήσαμε και οι δύο ομάδες το γκολ. Θα έλεγα ότι τη μεγαλύτερη φάση του παιχνιδιού την είχαμε εμείς στο 100 λεπτό με την κεφαλιά του Πασά και ο αντίπαλος στο 118 το γκολ το οποίο έκανε και την αναμέτρηση. Παρότι και εμείς στο τέλος είχαμε στατικές φάσεις που θα μπορούσαμε να έχει γίνει το αντίθετο. Θα έλεγα ότι έγινε δύο λεπτά πριν το τέλος του παιχνιδιού ένα στημένο, υπήρχε μια αδράνεια, σίγουρα δεν είμαστε μόνο εμείς, είναι και ο αντίπαλος. Και έδωσε τη δυνατότητα να πάρει αυτό το παιχνίδι. Συγχαρητήρια στην αναγέννηση Καρδίτσας. Γνωρίζαμε ότι πραγματικά είναι μια καλή ομάδα. Για μας ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι. Θεωρώ ότι δεν είμαστε ακόμα για διάφορους λόγους. Δεν έχουμε την ετοιμότητα που πρέπει να έχουμε σαν ομάδα, αλλά είμαι σίγουρος γιατί τα παιδιά είναι πάρα πολύ καλά. Υπάρχει βάθος που πραγματικά μπορούμε να δουλέψουμε και με την ολοκλήρωση και των μεταγραφών που έχει γίνει να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι για να μπορέσουμε πραγματικά στο πρωτάθλημα που αυτός είναι και ο κυρίαρχος στόχος να πάρουμε αυτό που μας αναλογεί και αυτό που μας αξίζει.